Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Μαματζάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Ηλία Λιγερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποιος είναι ο λόγος που αποφασίσατε να συμμετέχετε στις εκλογές με τον Ηλία Λιγερό? Ο λόγος ή οι λόγοι, αν θέλετε, είναι προφανής. Πρώτον, γιατί η εικόνα που έχει ο Δήμος Ηρακλείου και εντός του Σταυρού της πόλης, στο ιστορικό κέντρο και περιαστικά, αλλά και στην Ήπεθρο, σε όμορους δήμους όπως είναι ο πρώην Δήμος Παλιανής, ο πρώην Δήμος Αλικαρνασσού, Τεμένους, Γοργολαΐνη, δεν μας ικανοποιεί και δεν καλύπτει και τις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών που μένουν, δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται στην πόλη του Ηρακλείου. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Ηρακλείου? Και ένα δεύτερο ερώτημα, υπάρχουν στο πρόγραμμά σας λύσεις για αυτά? Τα προβλήματα του Ηρακλείου είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο την περίοδο που διανύουμε και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την καθαριότητα, το ότι η πόλη του Ηρακλείου δεν είναι μια καθαρή πόλη, με το κυκλοφοριακό, με την στάθμευση, το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο δράσεων και στόχων για την επίλυσή τους. Και αυτό το οποίο λείπει διαχρονικά και παραδοσιακά στην πόλη του Ηρακλείου είναι η ισχυρή πολιτική βούληση πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία, τα σύγχρονα μέσα που μας προσφέρει και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε σε ώρες αιχμής, όταν υπάρχει η όχληση σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, να ενημερώνονται περιφερειακά οι δημότες του Ηρακλείου, ώστε να επιλέγουν άλλους δρόμους πρόσβασης στην κατεύθυνση και στο χρονικό διάστημα που θέλουν να κυκλοφορήσουν και να πάνε στις δουλειές τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πώς κρίνετε την πενταετή θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής? Η πενταετή θητεία του απερχόμενου Δημάρχου, του κ. Λαμπρινού, κρίνεται, αξιολογείται πενιχρά. Διότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει πάρα πολλά πράγματα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αναγκών αλλά και απαιτήσεων που έχει αυτή η πόλη, πράγμα το οποίο δεν το έπραξε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει μια μοναδική ευκαιρία και για να αντιμετωπίσει καθημερινά προβλήματα των δημοτών, αλλά και να δώσει μια διαφορετική, θα λέγαμε, όθηση και οπτική που θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει το σύνολο των περιπτώσεων στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Διανύουμε τουριστική σεζόν. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στον Δήμο έτσι ώστε να γίνει πιο φιλόξενος προς τον επισκέπτη? Αυτό που θα έπρεπε και θα μπορούσε να αλλάξει σε θέματα πρακτικής φύσεως, θα σας παραθέσω ένα παράδειγμα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν έχει αναψυκτήριο. Ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ο δεύτερος κατά τεκμήριο χώρος σε επίπεδο πανελλαδικό στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από πλευράς προσέλευσης επισκεπτών, όχι μόνο ξένων επισκεπτών, τουριστών, αλλά και γηγενών. Θα μπορούσε άμεσα να δοθεί μια λύση στο συγκεκριμένο αυτό κομμάτι από την πλευρά του Δήμου, παίρνοντας μια πρωτοβουλία. Αυτό δεν συμβαίνει. Θα μπορούσαμε παράλληλα να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με την τουριστική ανάπτυξη και με την προβολή της ξεχωριστής κριτικής παραδοσιακής κουζίνας που διαθέτουμε και έχουμε στην Κρήτη. Όπως επίσης θα μπορούσαμε να αναδείξουμε και το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο που διαθέτει το Ηράκλειο και η Κρήτη παράλληλα σε όλη τη Μεσόγειο. Και να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας, να αναδείξουμε την ιστορία μας, αλλά να αποκτήσει επιτέλους και το Ηράκλειο και κατά επέκταση ο Δήμος του Ηρακλείου την πραγματική ιστορική ταυτότητα που του αξίζει και την φυσιογνωμία. Κύριε Μαματζάκη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.